Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω σήμερα στο Στέξας. Επειδή θα μπορούσα να μιλάω για πάρα πολύ ώρα για αυτά τα ζητήματα, επέλεξα να ακολουθώ και το πνεύμα της εποχής, να έχω 5 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον μεταναθεωρητισμό έτσι, και για τον εμφύλιο πόλεμο, στην προσπάθεια να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος, αλλά και να από την άλλη πλευρά ενδεχομένως και να βοηθήσω να τεθούν μερικά ερωτήματα που κατά τη γνώμη μου έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε σήμερα. Λοιπόν, ερώτημα πρώτον. Πρέπει να αναθεωρείται η ιστορία. Η ιστορία αναθεωρείται εκ των πραγμάτων. Δηλαδή κάθε φορά προσεγγίζουμε το παρελθόν από τη σκοπεία του παρόντος, θέτουμε νέα ερωτήματα, υιοθετούμε νέες μεθόδους. Στην ουσία ξαναγράφουμε την ιστορία. Στο ήδη ξαναγράφεται γενικώς από ένα αόρατο χέρι. Ξαναγράφεται διαρκώς από τους ιστορικούς. Αλλιώς γράφουμε για τον. Αλλιώς προσεγγίζουμε κάθε ιστορική περίοδο, το Μεσαίωνα, την Ελληνική Επανάσταση, το δεκαετία του 40, στις διαφορετικές ιστορικές εποχές. Άρα και των πραγμάτων η ιστορία αλλάζει. Ένα θεώρηση είναι στοιχείο της. Θα έκανε ένα εξέλιξη μιας επιστήμης. Πάρα πολύ γενικά. Επίσης, η ιστορία δεν είναι θεολογία. Δεν υπάρχουν ταμπού, δεν υπάρχουν αλήθειες, δεν υπάρχει ιερατείο, το οποίο ορίζει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, τι πρέπει να συζητιέται, τι δεν πρέπει να συζητιέται, τι πρέπει να αμφισβητείτε ή τι δεν πρέπει να αμφισβητείτε. Από αυτήν την άποψη, η συζήτηση, η σύγκρουση, η διαμάχη είναι καλό πράγμα. Έτσι, προχωράει η έρευνα, έτσι προχωράει η συζήτηση. Έτσι και εμείς οι ίδιοι, τέλος πάντων όσοι επιθυμούν, ξανασκέφτονται αυτά τα οποία έχουν σκεφτεί. Και αντικά αυτό έχει ενδιαφέρον, τουλάχιστον να ρωτήσει κανένας γιατί κάνει ιστορία, ακριβώς να αν κανένας μπαίνει για να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία ήξερε από πριν ή τις απόψεις του, τότε τσάμπα. Δηλαδή ασχολείται με την ιστορία. Σημασία έχει να μπορεί να θέσει ερωτήματα σε αυτά που εσύ ο ίδιος πιστεύει όταν ξεκινά μια έρευνα και όχι να τα αποδείξει. Άρα και επίσης, στη συνέχεια, πάλι για το αν πρέπει να αναθεωρείται η ιστορία, η ιστορία δεν είναι αντικειμενική. Δεν υπάρχει αντικειμενική ιστορία, οι ιστορικοί έχουν υποκειμενικότητα. Οι ιστορικοί αλλάζουν απόψεις, ανάλογα με την εποχή που ζουν και στην ίδια τους τη ζωή, στη βιογραφική του διαδρομή μπορεί να αλλάξουν απόψεις και προσεγγίσεις. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και επίσης και σε μεγάλους ιστορικούς να ξεκινάνε με κάποια προσέγγιση και στο τέλος της ζωής τους να υιοθετούν συνήθως πιο συντηρητικές προσεγγίσεις. Άρα το θέμα, αν κανένας θέλει να το συζητήσει, το θέμα δεν είναι αν υπάρχει αντικειμενική ιστορία, αλλά στην ουσία πιο αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι υπάρχουν οι ιστορικοί, έχουν απόψεις, έχουν υποκειμενικότητα, έχουν πολιτική θέση, έχουν πολιτική διαδρομή, το θέμα είναι ποιες θέσεις ή ποιες υποθέσεις στηρίζουν και πιστεύουν και προωθούν, ποια αντίληψη για την ιστορία προωθούν και τελικά και αυτό που, το οποίο είπε και στην αρχή, αν με έναν τρόπο προωθούν μια αντίληψη η οποία ενισχύει τις υποτελείς τάξεις ή εδραιώνει, βοηθά να εδραιωθεί η εξουσία τους. Προφανώς υπάρχουν όρια. Εννοώ ότι πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική προσέγγιση και επιστημονική εντυμότητα στη δουλειά που κάνουμε. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ ιστορικών και αριστερών ιστορικών. Η οποία ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του βιβλίου το οποίο συζητάμε σήμερα, ότι υπήρχαν, αν διαβάσετε και ειδικά στη βιβλιογραφία, υπάρχουν οι ιστορικοί γενικώς και αόριστοι και οι αριστεροί ιστορικοί. Ο Μιλόν είχε την τύχη να είναι και ιστορικός και αριστερός ιστορικός. Άλλοι δεν είχαν αυτή την τύχη. Είναι μια καταγέλαστη, αν όχι αξιοθρήνητη διάκριση. Έτσι, δηλαδή, ότι κάποιοι είναι αντικειμενικοί ιστορικοί και υπάρχουν και οι αριστεροί ιστορικοί. Μπορούμε να το συζητήσουμε, αν και είναι νομίζω το λιγότερο ενδιαφέρον σημείο του βιβλίου. Απλώς είναι το πιο ενδεχομένως δηλωτικό των προθέσεων των συγγραφέων. Δεύτερο ερώτημα. Γιατί ο μεταναθεωρητισμός επικεντρώθηκε στα δεκαετία του 40. Εδώ πέρα νομίζω η απάντηση είναι, κατά τη γνώμη μου, κάπως προφανής. Ο λόγος είναι
ένας, πιστεύω και ο κύριος λόγος είναι ότι η δεκαετία του 40 αποτελεί αυτό που θα λέει κανένας τον ιδρυτικό μύθο της αριστεράς. Δηλαδή, στην ουσία, στη δεκαετία του 40 η ελληνική αριστερά και το Κομμουνιστικό Κόμμα επανιδρύονται σαν μαζικά κόμματα και επίσης σαν λαϊκά κινήματα, από τα οποία η αριστερά μεταπολεμικά θα αντλήσει ιδέες, οράματα, την ακτινοβολία, το ηθικό πλεονέκτημα, θα λέει κανένας, έτσι, αν δεν είχε χάσει το νόημά της αυτή η λέξη, και το καθεξής, τους ήρωές της. Άρα είναι, θα έλεγα, ένα θεμέλιο της ταυτότητας της αριστεράς και της ρητορικής της και της ιδεολογίας της ήταν η δεκαετία του 40. Και μάλιστα, αν κανένας θέλει να το προχωρήσει περισσότερο, κυρίως η αντίσταση. Το εάν μελάς. Και πολύ λιγότερο για μεγάλο χρονικό διάστημα εμφύλιος. Η αριστερά ταυτίστηκε και ταύτισε τη διαδρομή της μεταπολεμική με την εαμική αντίσταση, όπου εδώ πέρα, έτσι, η δεύτερη θα έκανε στο, όχι με τον εμφύλιο, με την αντίσταση και κυρίως με την εθνική απελευθέρωση και όχι με την επανάσταση. Εντάξει. Απέναντι σε αυτό το, θα έκανε ένας, τον ιδρυτικό μύθο της αριστεράς, ακριβώς μια λογική και σε μια, θα έκανε ένα στόχευση αποκαθήλωσης αριστεράς στην Ελλάδα. Νομίζω, γι' αυτό το λόγο, οι συγκεκριμένοι συγγραφείς στράφηκαν στην δεκαετία του 40 και έγραψαν κείμενα, βιβλία, άρθρα κτλ. Άρα, θα έκανε ένα, η πολιτική ατζέντα ήταν σαφής, κατά τη γνώμη μου. Αμφισβητώντας το ρόλο της αριστεράς, τις προθέσεις, τη δράση, τους στόχους της αριστεράς στην δεκαετία του 40, θα μπορούσαν να αποκαθιλώσουν την αριστερά από την θέση που είχε στο συλλογικό φαντασιακό ή στην ιστορική μνήμη, αν θέλετε, της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτό το έργο της αποκαθήλωσης της θέσης της αριστεράς, πιστεύω ότι βοηθήθηκε από την ίδια την αριστερά, η οποία χειρίστηκε, αν και καλλιέργησε όλο αυτό, ακριβώς το επαναλαμβάνω, το φαντασιακό της εθνικής αντίστασης κτλ., το οποίο σε μεγάλο βαθμό εκμεταλλεύτηκε και το Πασόκ, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, στην ουσία άφησε μια σειρά από ζητήματα εκτός συζήτησης. Άφησε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τον εμφύλιο εκτός συζήτησης, την περίοδο 46-49, ακολουθώντας μια λογική, θα έκανα μια συζήτηση λαθολογίας. Άφησε την επαναστατική διάσταση της ιαμικής αντίστασης εκτός συζήτησης. Άφησε τα Δεκεμβριανά εκτός συζήτησης, όπως και το θέμα της αριστερής βίας. Και στην ουσία μια σειρά και πολλά άλλα, θα λέει κανένας, σκοτεινές σελίδες και τα λοιπά που έχουν να κάνουν με εκτελέσεις διαφωνούντων και ούτω καθεξής, στρατολόγηση μαθητών στο Δημοκρατικό Στρατό. Ακριβώς σε αυτές τις σιωπές ή την αμηχανία της αριστεράς ή μια στάση που έλεγε ότι αυτά έχουν γίνει, αλλά αυτά είναι εσωτερική υπόθεση της αριστεράς, δεν είναι αντικείμενο έρευνας και δημόσιας συζήτησης, πιστεύω ότι πάτησε σε μεγάλο βαθμό η δουλειά του Καλύβα Μαρατζίδη. Εδώ πέρα μια μικρή υποσημείωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ταμπού για όσους ασχολούνται με την ιστορία. Ούτε η αριστερή βία είναι ταμπού, ούτε είναι κάτι το οποίο κανένας θα πρέπει να νιώθει ενοχή. Όπως έδειξε πολύ καλά στη μελέτη ο Τάσος για τα Δεκεμβριανά, είναι κάτι το οποίο κανένας πρέπει να συζητήσει, να μελετήσει. Δεν μπορεί να έχει κανένας μια λογική, δεν ξέρω για τι πράγμα συζητάμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι θέμα η βία κτλ. Και κυρίως δεν μπορεί να έχει κανένας μια λογική γενικώς απολογίας για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τη δράση του, είτε στα χρόνια της κατοχής, είτε στη συνέχεια. Και από αυτήν την άποψη, η στάση που έχουν κρατήσει κάποιοι συνάδελφοι απέναντι σε ό,τι γενικώς θεωρείται ότι δεν εντάσσεται στην παραδοσιακή ιστοριογραφία, είναι πολύ προβληματική. Και αναφέρομαι στον Γιώργο Μαργαρίτη, ο οποίος στάθηκε κριτικά σε μια σειρά από ζητήματα, κατηγόρησε ανθρώπους για λόγους που εκείνος καταλαβαίνει μόνο και επίσης θεώρησε μεθόδους οι οποίες είναι αποδεκτές από την ιστορική κοινότητα, ότι κάποιες για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως η προφορική ιστορία, τα θεώρησε όλα αυτά προβληματικά, δήθεν, ύποπτα κτλ. Δεν υπάρχουν ύποπτες μεθοδολογίες.
και ειδικά όσον αφορά την προφορική ιστορία και το ζήτημα της μνήμης, το οποίο είναι πάρα πολύ κεντρικό και ζήτημα έρευνας. Και επίσης, η δουλειά του ιστορικού δεν είναι να απολογείται ή να δικαιώνει τους πρωταγωνιστές του παρελθόντος. Επίσης, αυτό που έχει ενδιαφέρον κανένας να κουβεντιάσει είναι, και νομίζω θα μιλήσει και ο Τάσος γι' αυτό, με ποιο τρόπο ο μεταναθεωρητισμός, στην ουσία η θέση που υποστήριξε, θα τη δούμε παρακάτω στο επόμενο ερώτημα, στην ουσία απηχούν γενικότερες τάσεις στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία μετά το 1989. Αναφέρομαι κυρίως στην προσπάθεια εξίσωσης, εξομοίωσης σε μια σειρά από χώρες, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, εξομοίωσης του ναζισμού και του κομμουνισμού στη βάση της εγκληματικής φύσης των δύο καθεστώτων παύλα ιδεολογιών. Και άρα θα λέει κανένας από εκεί πέρα, θα κάνει μια σημαντική αφετηρία όλου αυτού του ρεύματος, ήταν ακριβώς αυτή η τάση η οποία δεν θα έλεγα κυριάρχησε, αλλά έγινε αρκετά ισχυρή μετά το 1989. Γι' αυτό κιόλας θα δει κανένας το πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο ακροδεξιά site στην Ελλάδα να αναπαράγουν τις απόψεις του Νίκου Μαρατζίδη και του Στάθου Καλύβα σαν το τεκμήριο, να και οι ιστορικοί και οι επιστήμονες δικαιών αυτά τα οποία έλεγαν για χρόνια οι εθνικιστές και οι ακροδεξίες στην Ελλάδα. Ερώτημα τρίτο. Ποια ήταν η μεταναθεωρητική αφήγηση για την δεκαετία του 40. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο πεζά. Πιστεύω ότι υπάρχουν, νομίζω, το βασικό ήταν η υποτίμηση από μια πλευρά και η δυσφήμιση του φαινομένου της αντίστασης στα χρόνια της κατοχής. Και το δεύτερο στοιχείο της προσέγγισής τους ήταν η ανάδειξη του εμφυλίου πολέμου και της εμφύλιας βίας ως χαρακτηριστικό συνολικά της δεκαετίας του 1940. Φαίνεται και αυτό και στο βιβλίο πάρα πολύ έντονα και το έχουν επιχειρηματολογήσει στην ανθρωπογραφία τους, ότι στην ουσία καλύτερα να μην υπήρχε αντίσταση. Η αντίσταση περισσότερο έβλαψε παρά ωφέλησε την Ελλάδα. Και προφανώς θα αναφέρομαι στην αντίσταση στους Γερμανούς, έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι η εμφύλια βία χαρακτηρίζει την περίοδο όλη της δεκαετίας του 40 και άρα στην ουσία έχουμε να κάνουμε ένα μακρύ εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος ξεκινά το 1943 και τελειώνει το 1949. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι, θα έλεγε κανένας αυτό που δεν ξέρω να το πω καλύτερα, η ανθεκτική μνήμη και η ανθεκτική αφήγηση της δεξιάς. Το επιχείρημα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην δεκαετία του 40 επιχείρησε από το 1943 συστηματικά να καταλάβει την εξουσία, διατυπώνεται για πρώτη φορά το 1947 και αναπαράγεται μέχρι σήμερα. Είναι πρωτοφανής η αντοχή αυτής της αφήγησης, ενώ η αριστερά χειρίστηκε τη δεκαετία του 40 εν πολύ διαφορετικούς τρόπους, ανά ιστορική συγκυρία και περίοδο, με βάση και τις συνολικότερες αλλαγές στην κομμουνιστική ηγεσία, αλλά και την ιστορική περίοδο, η αφήγηση της δεξιάς έδειξε πρωτοφανή αντοχή στον χρόνο. Και στην ουσία, η προσέγγιση των δύο συγγραφέων μας φέρνει ξανά στην ουσία σε αυτό το επιχείρημα. Ότι το επιχείρημα των τριών γύρων, ότι δηλαδή αυτό το οποίο στην ουσία είναι δεκαετία του 40, είναι μια προσπάθεια διαρκής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας να καταλάβει την εξουσία βία. Επίσης, αυτή την ανθεκτική αφήγηση, τα βασικά μοτίβα ή, αν θέλετε, τα δομικά υλικά αυτής της αφήγησης έχουν μείνει τα ίδια. Το πρώτο είναι ότι η δράση της αριστεράς του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι βία και εγκληματική, από την πτωματολογία των Δεκεμβριανών μέχρι την συζήτηση για την αριστερή βία, συνέχεια αυτό που παρελάβει είναι διαρκώς τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει οι κομμουνιστές. Το δεύτερο, ότι είναι ένα ολοκληρωτικό κόμμα, τόσο στο εσωτερικό του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ασκεί την εξουσία, όταν ασκεί την εξουσία σε περιοχές που ασκεί την εξουσία, είτε στην περιοχή της κατοχής, είτε στην επικράτεια του Γράμμου, ένα ολοκληρωτικό κόμμα. Και το τρίτο, ο αντεθνικός του ρόλος. Ότι δηλαδή στην ουσία το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα αντεθνικό και προδοτικό κόμμα. Είναι αλήθεια ότι το τρίτο δεν είναι πλέον σήμερα τόσο ισχυρό. Δεν έχουμε επανάληψη αυτού του, θα έκανας, του στοιχείου. Τα δύο πρώτα όμως
δηλαδή για τη δίκαια κλιματική φύση, με συγχωρείτε, του Κομμουνιστικού Κόμματος και τον ολοκληρωτικό του χαρακτήρα, νομίζω είναι η στοιχεία θα τα συναντήσουμε στις αφηγήσεις από τον από το Woodhouse, τον Βάγγελο Αβέροφ Σίτσα, μέχρι τους συγγραφείς τους οποίους σήμερα συζητάμε. Τέσσερα. Αυτά για τα οποία συζητάμε, ο μεταναθεωρητισμός κυριάρχησε στην ιστοριογραφία. Η απάντηση είναι όχι. Οι περισσότερες μελέτες που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το ρεύμα. Θα κάνεις, αντίθετα εντάσσονται στο αντίπαλο ρεύμα. Έτσι, και δεν μιλάω μόνο για τους τρεις παρόντες, ας πούμε. Κανείς μπορεί να αναφέρει και τις δουλειές του Χαραλαμπίδη και της Ρίκης Βαμπουσχώτα για τα παιδιά, του Χασιώτη για το παιδομάζωμα, της Λάζου που μόλις βγήκε πριν από λίγες ημέρες. Πάρα πολλές δουλειές που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια με τίποτα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό το ρεύμα. Άρα, από αυτήν την άποψη, όπως επίσης παράλληλα και όλα τα συνέδρια που έχουν γίνει τελευταία πάλι χρόνια. Δηλαδή, τα συνέδρια των ΆΣΚΙ, τα συνέδρια που γίνονται στο Πάντιο, που έχουν γίνει στο Φόρουμ. Άρα, έχουν μια πραγματικά παραγωγή έρευνας, μελετών, άρθρων κτλ. Πολύ μεγάλη από έναν κόσμο, είτε μεγαλύτερος ηλικία είτε νεότερους ερευνητές, που σίγουρα δεν εντάσσονται στο μεταναθεωρητικό ρεύμα, μάλλον στο αντίπαλό του. Αυτό όμως που θα λέει κανένας, ο αντίκτυπος αυτών των προσεγγίσεων, θεωρώ είναι ότι σε μεγάλο βαθμό ότι πήγε τη συζήτηση για τον εμφύλιο πόλεμο, γενικά για την δεκαετία του 40 την πήγε πίσω. Δηλαδή, φτάσαμε στο 2014, 2015, 2016 να συζητάμε ξανά και ξανά ποιος ήταν ο ρόλος του ΠΠΕ στην δεκαετία του 40, αν έκανε εγκλήματα και βασικά ποιος στέκεται τον εμφύλιο πόλεμο. Θα περίμενε κανένας ότι αυτά τα ερωτήματα δεν θα απασχολούσαν σήμερα τους ιστορικούς ή δεν θα έπρεπε να τους απασχολούν. Θα έπρεπε να έχουν υιοθετήσει θα κανένας πιο σύγχρονες προσεγγίσεις και να θέτουν διαφορετικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν, δηλαδή αν κανένας σκεφτεί την απουσία ερευνών για μελετών για το κράτος ή για τις έμφυλες σχέσεις εκείνη την περίοδο. Δηλαδή έχεις πολλά ερωτήματα. Παρόλα αυτά πιστεύω τα οποία δεν τέθηκαν ή μπήκαν στο περιθώριο για να συζητηθεί τελικά το θέμα ποιος στέει. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε αυτή η διαμάχη, τουλάχιστον εγώ επειδή συμμετείχα από την αρχή σε αυτή τη συζήτηση, δεν αντιλαμβανόμουν πού πήγαινε αυτή η συζήτηση. Πίστευα θα βγουν νέα ερωτήματα, θα τεθούν νέες προσεγγίσεις, κυρίως επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί νέοι εκείνη την εποχή, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, ανθρωπολόγοι, ότι αυτή θα έκανε μια διαμάχη, σύγκρουση, συζήτηση, θα έβγαζε κάτι θετικό. Πιστεύω ότι τελικά δεν έβγαλε, άμα θέλετε, ερευνητικά, έβγαλε πολύ λίγα νέα πράγματα. Και αυτό είναι προς προβληματισμό. Τελευταίο ερώτημα, πού οφείλεται η επιτυχία του βιβλίου. Εδώ πέρα είναι ότι, αν θέλετε το θέσω διαφορετικά, αν ο μεταναθεωρητισμός δεν κυριάρχησε στην ιστοριογραφία, και αν θέλετε να το προβλέψω, ούτε θα κυριαρχήσει στις ιστοριογραφίες της δεκαετίας του 40, παρόλα αυτά έχει πολύ μεγάλη απήχηση, πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, θα λέει κανένας. Και άρα είναι κάτι το οποίο κανένας θα πρέπει να το εξηγήσει, να το αναλύσει, δεν μπορεί να το προσπεράσει με εύκολα επιχειρήματα. Το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι το βιβλίο, τα εμφύλια πάθη, από μια πλευρά είναι, θα έλεγε κανένας, γράφεται για να πετύχει, δηλαδή ένα βιβλίο εκλαήκευσης, όχι υψηλής εκλαήκευσης, πολύ χαμηλής εκλαήκευσης, και εδώ πέρα δεν είμαι καθόλου, θα έλεγε κανένας, είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι καλογραμμένο, είναι πρόχειρο, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά έχει σχήματα, έχει, θα κάνει ένας, έτσι, εύκολες αναγωγές και εξηγήσεις που ακριβώς κάνουν το αναγνώστη να το διαβάσει. Χονδροειδέστατο με τα νούμερα, δηλαδή με τους αριθμούς. Δηλαδή ένα βιβλίο θα έκανε ένας το οποίο επιστημονικά είναι πολύ συζητήσιμο. Και από την άλλη πλευρά, δηλαδή που απευθύνεται όμως στον πολύ κόσμο, έτσι, ο οποίος δεν θέλει να διαβάζει προσημειώσεις. Και από την άλλη πλευρά ένα επικοινωνιακό γεγονός. Δηλαδή από τη στιγμή που βγήκε και επίσης με την κεντρική θέση που έχουν στο συγκρότημα Αλαφούζου
οι δύο συγγραφείς, νομίζω ότι παίξανε, ξαναπαίξανε και τα λοιπά, και με έναν τρόπο προωθήθηκε. Είναι πλέον δύο πρόσωπα τα οποία είναι αρκετά γνωστά και αρκετά προβεβλημένα και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η συνέχεια, δηλαδή έχουμε να κάνουμε όχι απλώς δύο ιστορικούς, επειδή γράψαν ένα βιβλίο το οποίο έχει μια επιτυχία, έχουμε να κάνουμε δύο, ίσως τους πιο προβεβλημένους εκπροσώπους της φιλελεύθερης παράταξης. Γενικότερα, οι δύο πιο προβεβλημένοι διανοούμενοι της δεξιάς παράταξης, οι οποίοι πέτυχαν με το βιβλίο τους έναν γάμο. Από μια πλευρά να ικανοποιήσουν το ακροατήριο της παραδοσιακής σκληρής δεξιάς, η οποία όλα αυτά τα χρόνια πίστευε στο αφήγημα της εθνικοφροσύνης, να το χρησιμοποιήσω ένα όρο παλιμοδίτικο, αλλά σίγουρα στην παραδοσιακή αντικομμουνιστική ιδεολογία, και από την άλλη έναν κόσμο ο οποίος θορυβήθηκε, ανησύχησε με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Ένας κόσμο ο οποίος είναι κέντρο, έτσι, δεξιά, κέντρο αριστερά, μικρή σημασία έχει. Όμως, και αυτό είναι το δικό μου το ερώτημα, το οποίο δεν θέλω να το απαντήσω και ίσως είναι ενδιαφέρον περισσότερο να είναι υλικό για συζήτηση. Το γεγονός ότι έμεινε ευπόλυτο, όπως αναφέρθηκε, για ένα χρόνο, κανένας δεν μπορεί να το προσπεράσει έτσι εύκολα. Έτσι. Δηλαδή, είναι το κεντρικό γεγονός της χρονιάς. Δεν ξέρω πώς θα πούλησε, προφανώς χιλιάδες αντίτυπα. Αυτό μαζί δεν θα πρέπει να το δει κανένας απομονωμένα. Κοιτάξτε τις λίστες των ευπόλυτων βιβλίων τους τελευταίους μήνες και χρόνια. Ποιοι είναι οι συγγραφείς. Δείτε επίσης ποια έντυπα κυκλοφορούν για το βιβλίο, ποια είναι αυτά που κυκλοφορούν, δηλαδή το Athens Review of Books και το Books Journal. Κάτι γίνεται. Έτσι. Δηλαδή έχουμε, θα έκανε ένας, οι ιδέες, αυτό που θα έκανε ένας του φιλελεύθερου χώρου, της φιλελεύθερης παράταξης, έχουν γίνει ηγεμονικές γενικώς στην εκδοτική παραγωγή. Αυτό θέλει συζήτηση. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχω απάντηση και δεν έχω εύκολη εξήγηση, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει κτλ. Το κουβέντιαζα και τελειώνουμε αυτό, έτσι, με έναν φίλο και μου έλεγε, οι αριστεροί δεν διαβάζουν πλέον. Ή, συνέχιζε, οι νέοι δεν διαβάζουν πλέον. Προφανώς δεν το υιοθετώ αυτό, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, το γεγονός, επανάλαβαν ότι έχουμε στις λίστες των ευπόλυτων βιβλία αξιόλογα, πολύ πιο αξιόλογα από αυτό προφανώς που συζητάμε σήμερα, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, τα οποία δεν θα μπορούσαν να ταχθούν με τίποτα στην αριστερά, έτσι. Και από την άλλη, όλη αυτή την κυριαρχία στην εκδοτική παραγωγή, στον χώρο του εντύπου, έτσι, από το χώρο αυτών των φιλελεύθερων, το πούμε πάρα πολύ γενικά, δεν θα πρέπει να μας προβληματίσει. Κάτι σημαίνει, έτσι. Ποιοι διαβάζουν, ποιοι αγοράζουν βιβλία έστω. Και ποια μπορεί να είναι, θα μας θέλετε, η στάση της αριστεράς απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, αυτή η ηγεμονία, με ποιο τρόπο μπορεί να τραπεί. Ωραία. Σας ευχαριστώ.